Η δοκιμαστική περίοδος της ελεγχόμενης στάθμευσης ξεκίνησε από σήμερα. Η διαγράμμιση στο κέντρο της Πάτρας ολοκληρώθηκε και από το πρωί δημοτικοί υπάλληλοι ενημερώνουν όσους σταθμεύουν από την Ζαΐμη μέχρι και τη Μιαούλη και από την Όδο Σαμαλίας μέχρι την Καραϊσκάκη πως η στάθμευση στο μεγάλο αυτό παραλληλόγραμμο ελέγχεται. Είναι σίγουρο ότι δεν λύνεται το κυκλοφοριακό με αυτόν τον τρόπο. Για να λυθεί το κυκλοφοριακό απαιτούνται άλλες αλλαγές με δημόσια και κρατικά μέσα μεταφοράς, τα οποία δεν υπάρχουν φυσικά στην Πάτρα και στις υπόλοιπες πόλεις, και ένα γενικότερο πολιτικό σχεδιασμό. Εν πάση περιπτώσει όμως η Δημοτική Αρχή θέλει να αμβλύνει αυτό το πρόβλημα και θεωρούμε ότι με τη λύση που δίνεται και οι δημότες θα το αγκαλιάσουν αυτό το σύστημα. Παράλληλα, από το πρωί οι δημοτικοί υπάλληλοι ενημερώνουν τους οδηγούς για το πώς θα λειτουργεί το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, αφήνοντας, όπως βλέπετε και εσείς εδώ, στα απαμπρίς των αυτοκινήτων ειδικά ενημερωτικά φυλάδια για το πώς και τι θα πρέπει να κάνουν οι οδηγοί μετά από 15 με 20 μέρες, οπότε και θα ξεκινήσει να λειτουργεί κανονικά το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Πιστεύω ότι θα έχει ικανοποιητικά αποτέλεσμα σε συνδυασμό όμως στη διάνυξη της Κανακάρη και των υπόλοιπων έργων που υπολείπονται για να γίνουν όσον γίνεται να γίνει φιλικότερη Πάτρα για μας. Λοιπόν, αυτό είναι το ξυστό. 30 λεπτά κοστίζει. Είναι πάρα πολύ καλό. Πιστεύω ότι είναι πολύ δίκαιο. 30 λεπτά είναι πάρα πολύ δίκαιο. Τώρα, το ξυστό που θα χρησιμοποιεί κάθε οδηγός είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Κοστίζει 30 λεπτά και ισχύει για μία ώρα στην πορτοκαλί ζώνη και για δύο ώρες στην πράσινη. Μετά από το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το αυτοκίνητο θα πρέπει να απομακρυνθεί. Διαφορετικά, ο οδηγός θα λαμβάνει κλίση 20 ευρώ. Τώρα θα υπάρχει αυτή η κάρτα για τη μια ώρα, για τις δύο ώρες, η οποία θα έχει αξίζει μόνο 30 λεπτά και τα 30 λεπτά καλύπτουν την προμήθεια της κάρτας και την αγορά της κάρτας και την προμήθεια από το κατάστημα, από το περίπτερο που θα δίνεται. Θα είναι μιας... Δύο ώρες δεν επιτρέπεται. Μετά τις δύο ώρες όχι για το ίδιο όχημα. Θα είναι μιας ώρας από Κολοκοτρώνη μέχρι και Γούναρη και δύο ώρες από Ζαΐμη μέχρι και Τσαμαδού. Και παράλληλα θα ενεργοποιηθούν και τα δύο πάρκιν στην παραλιακή. Κοστίζει 30 λεπτά. Μα πολύ ωραίο. Μετά δεν θα μπορείτε να σταθμεύετε στο κέντρο, αλλά σε πάρκιν έξω από την Πάτρα από τα οποία θα μεταφέρεστε με λεωφορεία του Δήμου. Α, είναι απαγορευτικό δηλαδή μετά το... Εντάξει, καλό μένα, αλλά... Εντάξει. 15 μέρες πιλωτικά. Αλλά έχουμε μάθει σαν το Κολοκοτρώνια, πηγαίνουμε καβάλα στην εκκλησιά. Στόχος των δημοτικών υπαλλήλων και τα διπλοπαρκαρισμένα φυσικά. Θα ειδοποιούν άμεσα την τροχία ή την άμεση δράση και οι δικυκλιστές θα επιδίδουν κλίσεις ή θα αφαιρούν πινακίδες. Τώρα το ξυστό θα πρέπει οι οδηγοί, αφού ξύσουν το μήνα, την ημέρα, την ημερομηνία και την ώρα αλλά και τα λεπτά, να το βάλουν μέσα στο παμπρίζ του αυτοκινήτου ώστε να το δει μετά ο δημοτικός υπάλληλος.